Τι γίνεται? Μια χαρά, μια χαρά. Πού βρισκόμαστε τώρα? Στο σπίτι, στο σπίτι. Τάσο μου, να σου πω, εσύ είσαι φοιτητής στην Πρέβεζα, στο τμήμα λογιστικής εδώ? Ναι, είμαι φοιτητής στην Πρέβεζα, στο τμήμα λογιστικής. Είμαι με 3 χρόνια στην Πρέβεζα. Ναι. Και παίζω αυτά τα 3 χρόνια μπάσκετ στην Νικόπολη. Ναι. Δώσε μας λίγο μια εικόνα τώρα για την ομάδα. Εσύ τι γνώμη έχεις? Φέτος έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια και όλο ο στόχος είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα. Έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια το Συμβούλιο. Έφερε πίσω κάποιους παίκτες που δεν ήταν πέρυσι στην ομάδα. Και μαζί με τα παιδιά που έχουν έρθει, έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό σύνολο. Και ο στόχος είναι τώρα στα επόμενα 5 παιχνίδια που έχουν μείνει να τα νικήσουμε και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτό που πιστεύω ότι μας αξίζει με τον μπάσκετ που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής. Οι ομάδες που θα ανταγωνιστείτε είναι έτσι επίπεδου δικού σας ή έτσι κατώτερες? Πώς τις βλέπεις? Δεν μπορώ να πω ότι οι ομάδες είναι κατώτερες. Είναι 5 παιχνίδια που σε αυτά μετράνε τα πάντα και θα παίξουν ρόλο και ο παραμικρός πόντος. Είναι όλο θα κρυφθούν στο γήπεδο και πρέπει να είμαστε σοβαροί για να νικήσουμε τις ομάδες αυτές. Είναι πολύ καλές ομάδες, είναι ο δεύτερος γύρος και αυτές έχουν πάει πολύ καλά στο πρώτο μέρος του πρωταθλήματος. Και ήταν 5 παιχνίδια πολύ δυνατά. Ποιον θεωρείς πιο δύσκολο αντίπαλο από αυτές τις 5 ομάδες, αν μπορείς, αν έχεις εικόνα? Θεωρώ ότι ο πιο δύσκολος αντίπαλος είναι ο Βίκος, όπου έχει αυτός με ένα πολύ καλό ρόστερ. Είναι μια γεμάτη ομάδα με 12 παίκτες και ήταν αίτητη σε όλο το πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι είναι η πιο δύσκολη ομάδα. Δεν την έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής, γιατί τις υπόλοιπες ομάδες, τον Μπαζιάννα να παίξαμε την προηγούμενη αγωνιστική. Την ΑΡΠΑ που την έχουμε συναντήσει 2 φορές νικήσαμε. Πιστεύω ότι ο Βίκος είναι μια δυνατή ομάδα και τον έχουμε σε 2 αγωνιστικές μέσα στο γήπεδό μας, όπου θα κρυφθούν πολλά. Εμείς τώρα, δηλαδή, οι αγώνες πότε ξεκινάνε? Ξεκίνησε ο πρώτος αγώνας με τον Μπαζιάννα, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ναι. Νικήσαμε με 40 πόντους διαφορά. Και τώρα ξεκινάζουμε εκτός έδρα την άλλη Κυριακή στην Άφακτο και είναι η 3η αγωνιστική, την παραερχόμενη εβδομάδα, με το Βίκο, μέσα στο γήπεδό μας. Όπου εκεί είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και περιμένουμε στήριξη από τον κόσμο να έρθει να γεμίσει το γήπεδο. Αυτό θα γίνει τη μεθεπόμενη... Τη μεθεπόμενη εβδομάδα, εντός έδρας. Μάλιστα. Ακόμα δεν έχει οριστεί η ημερομηνία, ή Σάββατο Κυριακή θα είναι. Θα βγει ανακοίνωση λογικά από την ομάδα και περιμένουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Η συμμετοχή σου στην ομάδα, εσένα, έτσι πραγματικά, βέβαια, εξ ανάγκης βρέθηκε στην Πρέβεζα λόγω της, των σπουδών σου. Τι βλέπεις για την δική σου εξέλιξη? Εδώ στην ομάδα που ήρθαμε έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, μου έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Εντάξει, η συμμετοχή μου στην ομάδα καθαρά βοηθάω με τον ρόλο που έχω. Προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα σε ό,τι μου ζητηθεί να κάνω. Με πιστεύουν και οι προπονητές μου. Οι παίκτες που πλαισιώνουν την ομάδα είναι έμπειροι, με έχουν βοηθήσει και αυτοί πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι μέρα με την ημέρα και εγώ γίνομαι καλύτερος. Ναι. Γιατί είναι σήμερα να παίζεις με τέτοιους παίκτες, να έχεις τέτοιους συμπαίκτες, είναι πολύ καλό. Ωραία. Τάσο μου, να ευχηθώ ότι καλύτερο για την ομάδα και σε σένα προσωπικά για τις σπουδές σου, γιατί συνήθως καθυστερούμε να ολοκληρώσουμε. Το γοργόν και χάρη να έχει να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές, γιατί νομίζω ότι το μπάσκετ είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας. Ναι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την ομάδα, γιατί πραγματικά έχει ο προσανατολισμός αυτός για την άνοδο στην κατηγορία έχει πάρει σάρκα και οστάτα το τελευταίο διάστημα και νομίζω θα μετουσιωθεί σε πράξη αυτή η δυναμική ομάδα της Νικόπολης. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σου και καλή δύναμη.